Πώς ξεκίνησε όλο αυτό με την τηλεόραση και τη μαγειρική? Ξεκίνησε πριν 6-7 χρόνια. Είχα στείλει στο Facebook της Ελένης, της εκπομπής, ότι με ενδιαφέρει η θέση του μάγειρα. Άκου τώρα. Πέρασα κάποια casting και βρέθηκα να είμαι στο γυαλί και να λέω καλησπέρα σας. Πάω να φτιάξω ένα γλυκάκι τώρα μαζί με τον Πέτρο που μας έχει τάξει ότι μπορούμε να τα κάνουμε πολύ ωραία μόνοι μας. Λοιπόν. 4 υλικά όπως σου είπα. Πάντα ήταν η Ελένη σαν να ήμουνα στο σχολείο. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα 3 χρόνια εκεί, 3 σεζόν. Ήταν η χρονιά που αποφάσισε η Ελένη που σταμάτησε από την τηλεόραση. Έφυγα κι εγώ από εκεί πέρα και τότε ήταν η δεύτερη φορά που τόλμησα και έστειλα μήνυμα στη ΦΕΗ. Ναι, έστειλα μήνυμα στη ΦΕΗ και της λέω: ΦΕΗ, είμαι ο Πέτρος Συρίγος και με ενδιαφέρει πολύ να συνεργαστούμε. Και έτσι έγινε. Από χθες ο Πέτρος μας λέει για αυτή τη συνταγή και ότι είναι εξαιρετικοί οι λουκουμάδες του. Και ότι μας χωμυρίζουν. Εντάξει, όχι να το πενευτώ. Δεν τους τρως και είναι... Όχι να το πενευτώ. Φέτος είσαι εδώ μαζί μας. Και φέτος είμαι εδώ μαζί σας, ναι. Έστειλες και μήνυμα και εδώ σε μας. Όχι. Περνάω και πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Με έχουν αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της ομάδας και της παραγωγής. Η Ίνα είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι ένα πιάτο το οποίο, επειδή λογικά και προφανώς... Τώρα είναι λίγο πεσμένη. Γιατί, εγώ είμαι. Γιατί ήρθες και εγώ δεν μπορώ να μαγειρέψω τώρα. Ποια παρουσιάστρια δεν ξέρει να μαγειρεύει, ή παρουσιαστής? Εντάξει τώρα, πολλοί είναι αυτοί που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, πολλοί είναι αυτοί που δείχνουν ότι ξέρουν να μαγειρεύουν. Δεν χρειάζεται να πούμε. Ο Λιάγκας ξέρει να μαγειρεύει. Ο Λιάγκας όχι. Ο Λιάγκας έχει ωραία γεύση όμως, ξέρει να τρώει. Έχετε συναντηθεί τώρα τελευταία, γιατί. Τώρα τελευταία, όχι, δεν συναντηθήκαμε. Στον Αντένα τι έγινε, γιατί έφυγες? Δεν έφυγα, με έφυγαν. Τελευταία στιγμή έγινε αυτή η ανακοίνωση ότι δεν θα είμαι στο δυναμικό της εκπομπής. Στεναχωρήθηκες? Στην αρχή θύμωσα, μετά στεναχωρήθηκα, μετά το ξέχασα. Σου έγινε πρόταση, άλλη πρόταση από τον Αντένα, ώστε να κάνεις μια δική σου εκπομπή ενδεχομένως? Είχαμε μιλήσει, ναι, και δεν ξέρω, θα δούμε κάποια στιγμή, μπορεί. Πες μου λίγο, μπαμπάς και εργαζόμενος, ποιο βάζεις σε προτεραιότητα? Εννοείται, προφανώς τον μπαμπάς. Και ας χάσω όλες μου τις δουλειές. Εσύ είσαι από τους μπαμπάδες που θα αλλάξουν την μπάνα, που θα ταΐσουνε? Από την πρώτη στιγμή μέχρι και πριν λίγο ότι την άλλαξα και την έκανα μπάνιο. Έχετε αποφασίσει όνομα? Ναι, φυσικά. Πώς θα την πείτε? Βαλέρια θα την πούμε. Είναι από πεθερά. Όχι, δεν έχω ταλίδα, μαμά. Μαγειρεύεις στο σπίτι? Ποτέ και καθόλου. Την ήξερες την απάντηση, δεν χρειάζεται. Θα μαγειρέψω μόνο όταν θέλω να κάνω κάποια δοκιμή σε κάποια συνταγή, μόνο τότε. Παραγγέλνεις και έρχονται ντελιβεράδες και βλέπουν εσένα. Γελάνε. Όπως και σήμερα που σου είπα πριν ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ, είχα πάρει έτοιμο φαγητό από εκεί πέρα και μου λένε: ρε εσύ Πέτρο, από εμάς. Λέω: ναι, γιατί έχετε πρώτον εξαιρετικό φαγητό και δεύτερον δεν έχουμε προλάβει να μαγειρέψουμε σήμερα.